Την πόρτα του δικαστικού μεγάλου των Σερών πέρασαν για ακόμα μία φορά οι Σεραίοι αγρότες για ένα ακόμη αγροτοδικείο. Οι παραγωγοί των Σερών έκατσαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τα μπλόκα που είχαν πραγματοποιηθεί στο Λευκώνα τον Ιανουάριο του 2017. Ήμασταν εκεί για να διαμαρτυρηθούμε. Είμαστε η μόνη παραγωγή τάξη που έχει απομείνει στη χώρα. Θέλαμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα προς την κυβέρνηση, ανέφεραν με δηλώσεις τους. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως δεν γίνεται τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος πλήττεται τόσο με τη φορολογία, το ασφαλιστικό, αλλά και την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού ταυτότητας ακινήτων να παραπέμπονται σε δίκη, καθώς είχαν κλείσει συμβολικά για ένα χρονικό διάστημα κάποιον δρόμο. Η κλήτευση που έχουμε πάρει λέει ότι η αιτία είναι ότι έχουμε κλείσει τον Ιανουάριο του 2017 μία στάση λεωφορείου. Γι' αυτό το λόγο μας φέραν στο δικαστήριο. Τελικά, μάλλον εδώ σε αυτή τη χώρα που ζούμε, κανένας δεν πρόκειται να λειτουργήσει με βάση τη λογική. Η λογική λέει ότι οι αγρότες είναι η μόνη παραγωγική τάξη πλέον στη χώρα μας όπου έχουμε σοβαρά προβλήματα και μας φέρνουν στα δικαστήρια γιατί κλείσαμε μια στάση λεωφορείου. Τώρα, τα προβλήματα. Κλείσατε τη στάση, για πείτε μας. Τη στάση δεν είχαμε κανένα σκοπό, ούτε στάση λεωφορείου να κλείσουμε, ούτε έχουμε σκοπό να παρενοχλήσουμε ή να παρεμποδίσουμε κυκλοφορία ή να εμποδίσουμε κάποιον συμπολίτη μας για οποιοδήποτε λόγο. Τα προβλήματα που έχει ο αγροτικός κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλα, πολύ σοβαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φορολογικό και ένα δεύτερο φορολογικό, το οποίο το λένε ασφαλιστικό. Έχουμε ένα καινούριο φασούλι τελευταία, το ΑΤΑΚ, το οποίο βάζουν τους αγρότες να είναι αυτοί οι οποίοι, μέσω των αγροτών, να βρουν ποιος φοροδιαφεύγει, ποιος δεν δηλώνει τα ενίκια που εισπράττει. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τον αγροτικό κόσμο και πιστεύω ολόκληρη την κοινωνία που ζούμε. Αλλά αυτοί έχουν, οι κυβερνώντες προφανώς έχουν άλλη άποψη και ασχολούνται με δικαστήρια, με τη δικαιοσύνη ότι έχουμε κλείσει τη στάση του λεωφορείου. Όπως κάθε χρόνο για το Γενάρη του 2017, για τη διασταύρωση του Λευκώνα. Τα γνωστά, τα ξέρετε παιδιά, τι να πω, θα γίνει το δικαστήριο να αποφανθούν. Προσέξτε να δείτε, απλήρωτοι από τα τέφτλα. Να θέλεις να παράγεις, να δουλέψεις, σε τρέχουν και στα δικαστήρια. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Επειδή σύρθηκα και εγώ πολλές φορές στα δικαστήρια, εκείνο που έχω να πω, να τα αγωνίσουν όλα τα δικαστήρια. Να αγωνιστούν για αυτό που πρέπει να αγωνιστούν. Να παλέψουν. Για τον ιδρώτα τους που το κάθε μέρα τον κατασπαταράνε και τον τρώνε όλοι άδικα και χαμένα. Βάζουν να πληρώσουν εύκα 500 και 600 και 700 ευρώ. Τα δικαστήρια μας δικάσουν, δεν έχει κανένα να πάρουν τίποτα. Οι αγρότες έχουν καθαρίσει. Αυτό το λέω έτσι μόλι. Λυπάμαι πολύ επειδή έχω μια συνταξιούλα και νιώθω πιο ασφαλής από έναν αγρότη που δουλεύει 500 και 1000 στρέμματα.